Καλησπέρα, άλλη μία εκπομπή εδώ στο κανάλι της Νέας Μύρνης. Κυριάκος Μαγκριώτης και Λάζαρος Μερδίτης μαζί σας. Γεια σας. Εδώ άλλη μία εκπομπή για να μιλήσουμε για διάφορα ζητήματα στο ποδόσφαιρο, κυρίως για Ευρώπη. Έχουμε έτσι πάλι λίγο υλικό. Έγιναν την προηγούμενη εβδομάδα ορισμένοι αγώνες στο Europa για τους οποίους τους είχαμε αναφέρει. Και στο Conference, ίδια ώρα, ίδια μέρα. Και είναι για τους οποίους θα μιλήσουμε λιγάκι τώρα. Έχουμε και κάποια ακόμα πραγματάκια σημαντικά. Αρχικά για το Europa League, να πούμε δύο λόγια. Για τον πρώτο αγώνα που να συζητήσουμε, τα συζητάγαμε και λίγο πιο πριν. Σεβίλη Juventus. Ωραίος αγώνας, στον οποίο η Σεβίλη, πέρα από το γεγονός ότι νίκησε 2-1, έπαιζε και πολύ καλύτερα από τη Juventus. Και είχε η κόκκινη κάρτα. Ναι, την οποία την πήρε ο... δεν θυμάμαι ποιος παίκτης, αλλά την πήρε αργά στο παιχνίδι, δεν την πήρε νωρίς. Και πρώτη είχε σκοράρει η Juventus. Ενώ η Σεβίλη κατάφερε να το ανατρέψει και σε μικρό χρονικό διάστημα, στα τελευταία 20 λεπτά νομίζω. Αλλά και στα... Η Σεβίλη. Η Σεβίλη στην παράταση. Πήγανε παράταση και το... Ναι, μετά. Η κόκκινη κάρτα νομίζω την πήρε στην παράταση, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά κατάφερε να το... Ακούνιας, 115. Ναι, ναι, ναι. Κατάφερε να το ανατρέψει... Κατάφερε... Αν είναι σωστά, σωστά έχεις δίκιο. Έβαλε, ισοφάρισε στο 70 περίπου και μετά στην παράταση νομίζω έβαλε και το δεύτερο γκολ. Και ναι, κατάφερε έτσι να πάρει την νίκη. Τα γκολ μπήκανε γρήγορα. Μπήκε η Juventus στο 65 και μετά στο 71 ο Σούσο με την Σεβίλη έκανε το 1-1 στον αγώνα. Κατάφερε να εσωφαρίσει. Και όπως είπαμε πιο πριν, η Σεβίλη επικρατούσε. Δηλαδή η Juventus δεν έκανε καθόλου καλή εμφάνιση. Το είχαμε πει και τις προηγούμενες Είναι λίγο έκπληξη βέβαια. Εκπομπές, ναι. Είναι λίγο έκπληξη. Ολόκληρη Juventus να μην μπορεί να παίξει καλύτερα από τη Σεβίλη. Εντάξει, βέβαια, εκτός έδρας, στην Ισπανία παίζανε. Αλλά και πάλι, είναι πιο βαρύ όνομα. Και στον πρώτο αγώνα της Ιταλίας, σχεδόν σε όλον τον αγώνα έχανε η Juventus. Ναι. Στο 90 ισοφάρισε. Ναι, αυτό ισχύει. Και για άλλη μια φορά δεν κατάφερε να κάνει κάτι καλύτερο. Πολλά περισσότερα σου τη Σεβίλη, περισσότερη κατοχή, καλύτερες εναλλαγές και καταφέρνει να πάρει την νίκη. Και το εισιτήριο για τον τελικό. Ναι, ο οποίος θα γίνει τη Ρώμα. Ο οποίος θα γίνει, που είπαμε, γιατί το λέγαμε πριν. Θα γίνει στην Βουδαπέστη, στην Ουγγαρία. Ναι, έχουμε βέβαια λίγο καιρό ακόμα. Έχουμε την άλλη εβδομάδα. Θα γίνει σε μία εβδομάδα. 31 Μαΐου. Α, ναι, 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 σωστά. Ο τελικός του Champions League είναι ο οποίος θα γίνει, νομίζω, 16 Ιουνίου, αν δεν κάνω λάθος, θα το τσεκάρω. 10 Ιουνίου. 10 Ιουνίου. 10 Ιουνίου και 7 του Conference League στην Πράγα. Ναι, έχουμε τρεις διοργανώσεις κιόλας. Και ναι, ο άλλος αγώνας του Europa ήταν Leverkusen Roma, ο οποίος ήρθε 0-0, ένα μάτς το οποίο... Αδιάφορο παιχνίδι. Αδιάφορο βέβαια, η Leverkusen έπαιζε μόνη της ουσιαστικά, δηλαδή αν και η Ρώμα είχε το προβάδισμα και εν τέλει η Ρώμα είναι που θα βρεθεί στον τελικό του Europa League, η Leverkusen ουσιαστικά έπαιζε μόνη της. Εντάξει, τώρα προσπαθούσε απλά να μην φάει γκολ. Ναι, έπαιζε full άμυνα η Ρώμα. Δηλαδή η Leverkusen έκανε shoot, περίπου 20 shoot, είχε περισσότερη κατοχή, περισσότερες πάσες, οι άλλοι δεν κατάφεραν σχεδόν τίποτα.
Βασικά παίζαν άμυνα. Αυτό. Προσπαθούν να συντηρήσουν το αποτέλεσμα το οποίο είχαν πάρει στον πρώτο αγώνα ώστε να πάνε στον τελικό. Και το κατάφεραν. Αλλά ναι, λίγο πολύ αυτό για τους συγκεκριμένους αγώνες. Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι. Σκέφτηκα πριν βασικά ότι στο είχα πει ότι η Σεβίλη έχει, παρόλο που είχε την Juventus αντίπαλο, έχει πολύ καλή ιστορία στο Europa League. Η Juventus λες? Η Σεβίλη, η Σεβίλη. Α, η Σεβίλη, ναι. Είναι και η ομάδα με τις περισσότερες κατακτήσεις και έχει πολύ καλή κλασικά, ναι, δηλαδή. Ναι, ναι, είναι το, πάντα... το θυμάμαι που ήταν και νομίζω πόσο, 2 χρονιές σερί που, ήταν, που το είχε πάρει. Πριν έχει, κάποια... πάρει, έχει πάρει πολλά, έχει πάρει είχε πολλά. Πάρει, ναι, είχε κάνει πολύ καλές εμφανίσεις στο Europa League η Σεβίλη. Κάτι το οποίο πρέπει να το λαμβάνει υπόψη του και ο κόσμος, έτσι, γιατί συνήθως δεν ασχολούνται περισσότερο με το Europa League, ασχολούνται με το Champions League. Το οποίο, εντάξει, και αυτό είναι προφανώς το κορυφαίο, αλλά... Και το Europa έχει πολύ αξιολόγηση ομάδες, ειδικά τα τελευταία 2 χρόνια. Τα τελευταία 2 χρόνια έχει, έχει αναβαθμιστεί. Και... έχει, ναι, αναβαθμιστεί. Ομάδες του Champions League παίρνουν, ναι, στην Europa. Αυτό νομίζω το λέμε και σε κάθε εκπομπή, το αναφέρουμε. Αλλά ναι, είναι, είναι κάτι αυτό. Το οποίο... είναι σημαντικό. Δεν κάνει να το αμελούμε. Αλλά ναι, η Σεβίλη έχει κάνει πολύ ωραίες εμφανίσεις στα τελευταία, γενικά την τελευταία δεκαετία, και έχει κατακτήσει αρκετές φορές το τροπέο αυτό. Mm-hmm. Άρα ναι, αυτό λίγο πολύ για το Europa League. Έχουμε ακόμα λίγο για το τελικό. Νομίζω είπες 31 Μαΐου. 31 Μαΐου. Να δούμε πώς θα παίξουν. Την άλλη εβδομάδα θα έχουμε και τον νικητή. Την άλλη εβδομάδα νομίζω πως ναι. Θα είναι... στην άλλη εκπομπή δηλαδή θα έχουμε τον νικητή του Europa League. Νομίζω πως ναι, ναι. Νομίζω πως ναι. Ωραία. Άρα ναι, λίγο πολύ αυτά για το Europa League. Ο τελικός θα είναι σε Σεβίλη Ρώμα προφανώς. Ναι, παίζουν όπως το πες, παίζουν Τετάρτη. Άρα θα ξέρουμε τον νικητή την επόμενη εβδομάδα. Παίζουν βράδυ, 10 η ώρα. Και, το, ναι, να, και τη μια ομάδα που θα πάει στο Super Cup τον Αύγουστο. Που ναι, θα, ναι, αντιμετωπίσει, ναι, σωστά, την Inter ή τη City. Ναι, όπου γι' αυτό λίγο πολύ, όπως έχουμε πει, ο τελικός Champions League 10 Ιουνίου στην Κωνσταντινούπολη θα γίνει. Δεν νομίζω ότι έχει αλλάξει αυτό το πράγμα. Δεν έχει αλλάξει. Εκτός να γίνει κάτι τελευταία στιγμή, το είχαμε αναφέρει και την προηγούμενη φορά. Ναι, βέβαια δεν νομίζω. Άρα, κατά πάσα πιθανότητα, σχεδόν σίγουρα εκεί θα γίνει στην Κωνσταντινούπολη μεταξύ Manchester City και Inter. Φαβορεί η City προφανώς, η οποία κλείδωσε και το πρωτάθλημα στην Αγγλία. Επισήμως το πήρε. Η City, ναι, της έλειπε ένας βαθμός. Το είχαμε πει την προηγούμενη φορά, της λείπει ένας βαθμός για να κλειδώσει, ναι, το πρωτάθλημα. Αλλά τελικά το πήρε, χωρίς να πάρει αυτόν τον ένα βαθμό. Τον πήρε μετά. Αλλά το είχε πάρει νωρίτερα γιατί έχασε η Arsenal, η δεύτερη Arsenal. Άρα, από την, ναι, Nottingham. Ήταν σίγουρο. Οπότε... ήταν σίγουρο ότι θα, ναι, πάρει το πρωτάθλημα Αγγλίας. Άρα ναι, φαβόρη μέχρι στιγμής είναι η City για το Champions League. Που άμα καταφέρει να πάρει και το Champions League... φέτος θα είναι η χρονιά της. League, φέτος, ναι, θα είναι η χρονιά της. Η... έχει πολύ καλή ομάδα, το αξίζει, το έχουμε ξαναπεί, αλλά ναι. Αυτό το είχε καταφέρει και είχε γίνει από τις ομάδες τις ιστορικότερες. Το 2008 η Manchester United που πήρε το Champions League, πήρε την Premier League και πήρε και το κύπελο Αγγλίας. Έκανε το treble, πολύ δύσκολο, αλλά το κατάφερε. Γιατί είναι και αγγλική ομάδα που στην Premier League είναι πολύ... η Premier League είναι το πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, το πιο έτσι. Ανταγωνιστικό, και μια ομάδα κατάφερε να πάρει και τα 3 αυτά τρόπαια τη μια χρονιά. Η οποία Manchester City, αν έχει καταφέρει να πάρει Premier League, αν έχει καταφέρει να πάρει και Champions League, νομίζω, εντάξει, δεν μπορώ να φανταστώ πιο πετυχημένη χρονιά, έτσι, για μια και ομάδα. Είναι και, και είναι και στο τελικό του κυπέλου. Α, άρα έχει και αυτό που αναμένουμε. Άρα μπορεί να κάνει το ίδιο που κάνει η United το 8. Να δούμε, να δούμε. Έτσι. Και θα μείνει στην ιστορία αυτή η ομάδα, έτσι. Σίγουρα, 2023. Σίγουρα, σίγουρα. Φέτος η City κάνει θαύματα. Ειδικά ορισμένοι παίκτες της έχουν δείξει την αξία τους. Άρα ναι, για το Europa λίγο πολύ αυτές είναι οι όλες εξελίξεις, και για το Champions League αυτές είναι οι όλες εξελίξεις. Εξάλλου αναμένουμε, ειδικά για το Champions League έχουμε ακόμα χρόνο. Και στο Champions League και τη City έκανε δηλώσεις ο Guardiola
Και είπε ναι. ότι θέλω, λέει, να μείνω. Δεν θέλω, δεν θέλω να φύγει. Δεν νομίζω ότι έχει κάποιον ιδιαίτερο λόγο για να φύγει εδώ που τα λέμε. Ναι, απλά είναι τώρα αυτός ο οποίος... είναι ακόμα πιο τρελαμένος και θέλει σίγουρα, να συνεχίσει γιατί... το έργο του, ας είναι, πούμε. Είναι αυτό που είχαμε πει, το είχαμε σχολιάσει αρκετά στην προηγούμενη εκπομπή για τους προπονητές. Είχαμε πει ορισμένα πράγματα, ειδικά για τον Guardiola. Όταν έχεις χτίσει μια ομάδα η οποία βλέπεις να πηγαίνει τόσο καλά, ας πούμε την πονάς, έτσι. Και σίγουρα θες να την εξελίξεις ακόμα περισσότερο. Mm. Και εφόσον οι προπονητές είναι αυτοί οι οποίοι κάνουν την περισσότερη δουλειά σε ό,τι έχει να κάνει την προετοιμασία μιας ομάδας, νομίζω ότι δεν έχει κάποιον λόγο αυτή τη στιγμή να θέλει να φύγει ή να είναι δυσαρεστημένος. Σίγουρα και οι άνθρωποι της ΣΥΤ θα είναι πολύ ευχαριστημένοι μαζί του. Mm-hmm. Είναι αυτός ο οποίος τους έχει χτίσει. Και οι παίκτες και ναι. οι οπαδοί. Θα υπάρχει και πολύ καλό κλίμα μεταξύ τους. Τουλάχιστον... χημεία. Ναι, τουλάχιστον τώρα. Έτσι. Γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει σε κάποιους μήνες από τώρα, όταν θα αρχίσει και η επόμενη σεζόν. Γιατί η Premier League κιόλας αρχίζει σχετικά νωρίς και θα έχουν και το Super Cup να δούμε. Τι ψυχολογία θα έχουν τότε οι παίκτες, τι θα έχει αλλάξει και με τον προπονητή και με ορισμένες μεταγραφές που μπορεί να γίνουν. Θα το δούμε. Έχουμε ακόμα καιρό γι' αυτό. Άρα ναι, για το Europa και το Champions League λίγο πολύ αυτά. Τώρα να δούμε λίγο και το Conference, έτσι. Το Conference που η... Νομίζω είσαι, Φιωρεντίνα. Η Φιωρεντίνα κατάφερε να... να ανατρέψει το αποτέλεσμα. Να το γυρίσει, ναι. 1-3 μέσα στην Ελβετία. Κατάφερε, ναι, κατάφερε να το γυρίσει. 1-3. Τα γκολ τα έβαλε. Έβαλε 2 γκολ ο Γκονζάλες. Ένα στο 35, ένα στο 72. Εντάξει, η Βασιλεία δεν νομίζω ότι μπόρεσε εκεί να κάνει ιδιαίτερα πολλά πράγματα. Έτσι έπαιζε εντός έδρας, όμως αυτό δεν τη βοήθησε ιδιαίτερα. Η Φιωρεντίνα έπαιζε. Μονότερμα, ας πούμε. Έπεσε πολύ καλύτερα σίγουρα. Περισσότερα σουτ. Και ήταν μεγάλο σοκ γιατί σε όλο τον αγώνα ήταν ισοπαλία. Είχε έρθει δηλαδή ακριβώς το ίδιο σκορ και στα δύο παιχνίδια. Νομίζω... 1-2 και στα δύο παιχνίδια. Πήγανε παράταση αρχικά, έτσι. Πήγανε παράταση και η Φιωρεντίνα τρέλανε τον κόσμο της 120 και 10. Στο τελευταίο λεπτό, στο τελευταίο λεπτό. Στο τελευταίο λεπτό. Έστειλε στα ουράνια τους οπαδούς της και γενικά τους Ιταλούς. Εντάξει, νομίζω τους οπαδούς της, γιατί και οι υπόλοιποι υπάρχει πιο φανατισμό στην Ιταλία με την κάθε ομάδα, έτσι. Ναι. Τώρα, βέβαια, άμα το σκεφτείς, η κάθε ομάδα εκεί πέρα έχει φέτος και μια επιτυχία. Δηλαδή, η Ρώμα έχει φτάσει μακριά στο Europa. Η Νάπολη έχει κατακτήσει. Το σκεφτόμουν πριν. Το πρωτάθλημα. Εντάξει, μόνο η Γιουβέντους είναι. Σκεφτόμουν πριν, είχαμε πει στην πρώτη εκπομπή ότι είχε 5 ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Α, ναι, το είχαμε αναφέρει, Και έχει πολλές πιθανότητες μία από αυτές τις ομάδες να φτάσουν τελικό και να έχουν και μία κατάκτηση στις 3 ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Και πράγματι, έτσι έχει γίνει, η μία φιναλίστ και στις 3 διοργανώσεις ιταλική ομάδα. Είναι ιταλική ομάδα, η Φιωρεντίνα, η Ρώμα και η Ίντερ. Ναι, αυτή τη στιγμή η Ίντερ είναι Champions League, Ρώμα, η Ρώμα είναι στο... Europa, που κατέκτησε πέρσι και το Conference. Ναι, και τώρα είναι η Φιωρεντίνα στο Conference. Και είχαμε στην Ιταλία και την Νάπολη να παίρνει το πρωτάθλημα, περίπου 3 χρόνια βασικά μετά το θάνατο του Μαραντόνα, που ήταν κάτι το οποίο είχε σοκάρει πολλούς οπαδούς της Νάπολη και τους είχε συγκινήσει. Και το ζήσανε ακόμα περισσότερο με την καρδιά τους. Ναι. Αυτή τη στιγμή, ναι. Ειδικά μετά την κατάκτηση και του Μουντιάλ. Α, λες από όποιος την... είναι... Από την Αργεντινή. Από την Αργεντινή και είναι Νάπολη, είναι η καλύτερη του. Φέτος, ναι. Άρα, ναι, και ο επόμενος αγώνας ήταν με τη West Ham, η οποία εκτός έδρας κατάφερε να νικήσει, αν δεν κάνω λάθος. Κατάφερε να νικήσει και να πάρει ουσιαστικά και εκείνη εισιτήριο. Εντάξει, 0-1. Ναι. Είχε ήδη το προβάδισμα τον πρώτο αγώνα. Ήταν ένας αγώνας βέβαια μοιρασμένος, έτσι. Μοιρασμένος, το οποίο πάλι στο τελευταίο λεπτό πήγε τον γκολ, στο 94. Αλλά είχε ήδη το προβάδισμα η ναι, West Ham. Η West Ham. Και παίρνει και εκείνη το εισιτήριό της για τον τελικό, ο οποίος θα γίνει 7 Ιουνίου. Και αν δεν κάνω λάθος, στην πρώτη ή στη δεύτερη εκπομπή μας είχαμε κάνει κάποιες προβλέψεις για το ποιοι θα είναι οι φιναλίστ. Νομίζω στο conference πρέπει να πέσαμε μέσα. Στο conference πέσαμε σίγουρα μέσα. Φιωρεντίνα, ναι, West Ham. Ήταν νομίζω τα δύο φαβορί, ας πούμε. Ναι. Και έχω την εντύπωση ότι και στο Europa. Ναι, και στο Champions League είχαμε πει εξ αρχής ότι η City είναι σίγουρα
το φαβορί. Και ακόμα το λέμε. Εντάξει, βέβαια εκεί αναμένουμε να δούμε. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τον τελικό του Champions League. Τώρα, όσον αφορά στις ιταλικές ομάδες, πιστεύω ότι οι πιο χαμένες είναι η Juventus και η Milan. Σίγουρα, ειδικά η Juventus, γιατί έκανε μια χρονιά η οποία ήταν ασυνήθιστα κακή για μια ομάδα σαν τη Juventus. Έχασε και 15 βαθμούς μέσα στη χρονιά και τώρα μείον 10 πάλι. Έχασε το πρωτάθλημα το οποίο πριν λίγα χρόνια η Juventus το είχε μονοπόλιο. Ναι. Και στο Champions League δεν μπόρεσε να... Απλά αναφέρω την Μίλαν και την Γιουβέντους συγκεκριμένα, γιατί... Η Μίλαν βέβαια έκανε, συγγνώμη σε διακόπτω, αλλά η Μίλαν έκανε μια καλύτερη σεζόν. Εντάξει, καλύτερη σεζόν. Τι θέλω να πω, ότι βλέπεις, η Νάπολη είναι κερδισμένη, τελείωσε, το πήρε το πρωτάθλημα. Ναι, εντάξει, σίγουρα, σίγουρα. Τώρα, η Ρώμα έχει την ευκαιρία, η Ίντερ έχει την ευκαιρία και η Φιωρεντίνα έχει την ευκαιρία. Αλλά βλέπεις ότι Μίλαν και Γιουβέντους φτάσαν τόσο κοντά και τελικά δεν θα πάρουν τίποτα. Γιατί το πρωτάθλημα το χάσανε. Όπως και τα ευρωπαϊκά. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Γι' αυτό λέω ότι είναι οι μεγάλες χαμένες από την Ιταλία. Αλλά αυτό κιόλας πρέπει να περιμένουμε να το πούμε, διότι. Καλά, ναι, άμα χάσουν οι Ιταλικές. Άμα χάσουν όλες οι Ιταλικές στους τελικούς, ναι. Πρακτικά απλά δεν έχει νόημα. Έχουν μία ελπίδα. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό. Άρα και με το conference, αυτό είναι λίγο πολύ. Το όλο νέο. Όλες οι εξελίξεις. Και εκεί περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στον τελικό. Ασυνήθιστη η τελική της, του Conference League, έτσι. Α, τώρα, εμείς, ναι, με τη West Ham. Φιωρεντίνα, West Ham σε ευρωπαϊκό τελικό, λίγο δύσκολο. Εντάξει, Φιωρεντίνα είναι μια ομάδα η οποία πιο παλιά έκανε κάποιες καλές πορείες. Ναι, είχε και κάποιους στήλους στην ομάδα. Αλλά τώρα τα τελευταία χρόνια δεν ακούγεται σχεδόν καθόλου. Εγώ χαίρομαι που τα πηγαίνει καλά η Φιωρεντίνα, μ' αρέσει. Ναι, και εγώ βασικά γενικά είναι καλό να βλέπεις ότι μικρές ομάδες καταφέρνουν. Μικρές, όχι μικρές, ενώ κάποιες ομάδες οι οποίες δεν έχουν τόσο καλές πορείες, ας πούμε, τα τελευταία χρόνια. Είναι καλό να βλέπεις ότι κάτι καταφέρνουν. Και νομίζω ότι το conference τελικά έτσι όπως δημιουργήθηκε ως θεσμός και ως διοργάνωση, καλό έχει κάνει. Καλό είναι σίγουρα. Δεν νομίζω ότι έχει λειτουργήσει με αρνητικό τρόπο. Στην αρχή λίγο το βλέπανε έτσι λίγο. Είναι αυτό, στην αρχή, γιατί... στην αρχή θυμάμαι, ναι, ότι είχε αντιμετωπιστεί με λίγο περίεργο τρόπο, αλλά όχι, εγώ θεωρώ ότι είναι αρκετά καλό. Αλλά έχουμε και περισσότερες θέσεις και για την Ελλάδα, έτσι. Σωστό. Τώρα με αυτή την καινούργια διοργάνωση, δηλαδή δεν είναι μόνο Champions League. Σωστό, ναι, γιατί νομίζω ότι και οι ελληνικές ομάδες μπορούν εκεί πέρα κάτι να κάνουν. Ναι, ο ΠΑΟΚ τα είχε πάει, ναι, καλά. Ναι, ο ΠΑΟΚ είχε φτάσει μακριά. Να δούμε και του χρόνου με τις ελληνικές ομάδες που θα συμμετάσχουν σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις τι θα κάνουν. Στα προκριματικά τουλάχιστον. Ναι, να δούμε αρχικά το καλοκαίρι τι θα κάνουν και πώς θα συνεχίσουν. Αν καταφέρουν να συνεχίσουν. Θα καταφέρουν. Και εγώ αυτό πιστεύω. Άρα ναι, λίγο πολύ αυτά με Conference Europa και Champions League. Έχουμε κάποια ακόμα πράγματα τα οποία θα αναφέρουμε και για τα οποία θα μιλήσουμε. Πριν γίνει όμως αυτό, ας πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και θα είμαστε πάλι κοντά σας σε λίγο.
Επιστρέψαμε και πάλι εδώ πέρα. Λέγαμε πριν για τις τρεις διοργανώσεις ευρωπαϊκές, για κάποια νέα τα οποία είχαμε. Τώρα να πούμε λίγο πιο γενικά πράγματα. Αρχικά να πούμε για την Paris Saint-Germain, το οποίο το είχαμε συζητήσει και εμείς, ότι είναι κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Η Paris Saint-Germain βρίσκεται στην ίδια θέση που βρισκόταν η City την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι, θέλει δηλαδή ένα πόντο για να κλειδώσει το πρωτάθλημα της Γαλλίας, να είναι πρωταθλήτρια Γαλλίας. Άρα ναι, αυτό είναι, και αυτό είναι επίσης σημαντικό για πρωταθλήτρια Γαλλίας. Η Paris Saint-Germain, η οποία, εντάξει, πρακτικά αυτό είναι το μόνο που της μένει σημαντικό, ένα σημαντικό τρόπο να κατακτήσει, εφόσον δεν μπόρεσε για άλλη μια φορά το Champions League. Άρα ναι, η Paris Saint-Germain είναι κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος της Γαλλίας. Που είχε κάτι σοκαριστικές ήττες μέσα στην χρονιά. Α, ναι. Από μικρές ομάδες και με μεγάλα σκορ. Αλλά εντάξει, δεν την επηρέασε. Καλά, αυτά συμβαίνουν και σε όλες τις ομάδες. Απλά εξαρτάται και με τους παίκτες, με το άμα παίζεις με rotation, άμα είναι οι βασικοί. Σίγουρα θα θέλουν κάποιες φορές να ξεκουράσουν και τους βασικούς τους, έτσι. Ειδικά όταν έχουν κρίσιμα ευρωπαϊκά παιχνίδια ή γενικώς κρίσιμους αγώνες. Να πούμε για τα εγχώρια ότι χθες η ΑΕΚ πήρε το κύπελο Ελλάδος. Έκανε τον double. Έκανε τον double, το πήρε το κύπελο από τον ΠΑΟΚ με σκορ 2-0. 2-0. Στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Χωρίς κόσμο. Ναι. Δυστυχώς. Ναι, είναι μόνο πέρσι είχαμε, θυμάμαι, ένα τελικό κυπέλλου μεταξύ ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού με κόσμο. Σε όλους τους ΠΑΟΚ ΑΕΚ τους τελευταίους νομίζω δεν είχαμε κόσμο λόγω των επεισοδίων και όλων αυτών που είχαν προηγηθεί. Που και πέρσι. Πέρσι είχε μια διακοπή μεγάλη. Ναι. Έγιναν επεισόδια. Ναι. Αλλά συνεχίστηκε ο αγώνας, άρχισε, τέλειωσε. Απλά πέρσι είχε κόσμο. Είχε αυτό κόσμο, αλλά είχε και επεισόδια. Ναι, ναι. Και γι' αυτό φέτος δεν είχε δηλαδή. Φέτος να έγινε στο Πανθεσσαλικό. Η ΑΕΚ νίκησε με σκορ 2-0 το ΠΑΟΚ και έπαιζε και με 10. Από το 6 λεπτό. Ναι. Και κατάφερε να κάνει φέτος το double, το οποίο είναι επίσης σημαντικό για εκείνη. Το τρίτο double της ιστορίας της μετά από 45 χρόνια. Ναι, που είναι και αυτό μια αλλαγή για τελευταία χρόνια. Το παίρνει ο Ολυμπιακός στην Ελλάδα το πρωτάθλημα τελευταία χρόνια. Μετά το πρωτάθλημα του ΠΑΟΚ το 19, ο Ολυμπιακός παίρνει τα πρωταθλήματα. Άρα ναι, αυτά όσο έχει να κάνουμε. Και να πω εδώ πέρα ότι με την νίκη αυτή της ΑΕΚ, μέσα σε πάρα πολλά εισαγωγικά, η ΑΕΚ έδωσε το εισιτήριο του Europa League στον Ολυμπιακό. Α, γιατί ναι. Αν το παίρνει ο ΠΑΟΚ θα πήγαινε εκείνος Europa. Η ΑΕΚ νομίζω, εφόσον έχει και πρωτάθλημα Ελλάδας, παίζει Champions League προκριματικά. Champions League προκριματικά και όπως κάθε ελληνική ομάδα θέλουμε να καταφέρει να περάσει στο ομίλους. Ναι, ελπίζουμε ομίλους. Βασικά να καταφέρουν οι ελληνικές ομάδες να πάνε σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, να πάρει παραπάνω πόντους και η Ελλάδα. Απλά ήθελα να πω αυτό ότι άμα το παίρνει ο ΠΑΟΚ το κύπελλο θα πήγαινε εκείνος Europa. Α, ναι, σωστό, σωστό. Άρα ναι, αυτά όσο ό,τι έχει να κάνει με τα ελληνικά. Τα ελληνικά και το μπάσκετ. Εντάξει, ναι. Είμαστε κατά κύριο λόγο ποδοσφαιρική εκπομπή, ναι. Αλλά το πούμε γιατί ναι, έχει να κάνει με ελληνική ομάδα. Είναι μια πολύ ήταν μια σημαντική πρόκληση που είχε πάρει ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ και έπαιζε τελικό με τη Real. Στη Euroleague. Ναι, στο Final Four ήταν. Όμως δεν κατάφερε να νικήσει, έχασε από τη Real. Λίγα δευτερόλεπτα πριν το τέλος για ένα πόντο. Ναι, το οποίο είναι κρίμα γιατί είναι μια ελληνική ομάδα. Έχει δώσει φέτος το μπάσκετ τον καλύτερό της σε αυτό. Είχε καταφέρει να φτάσει μέχρι μακριά. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να το σκορ να ήταν 78-79. Αν δεν κάνω λάθος. Ναι, νομίζω ήταν. Βέβαια, όπως είπαμε, δεν είναι ο τομέας μας στο μπάσκετ. Νομίζουμε για ένα πόντο το έχασε ο Ολυμπιακός. Εντάξει, είναι το Champions League του μπάσκετ αυτό, έτσι. Ναι, με τη Real. Η οποία ποδοσφαιρικά φέτος δεν κατάφερε πολλά. Όμως και πάλι. Στο μπάσκετ. Ναι, στο μπάσκετ κατάφερε. Όπου και ο Βινίσιος είχε μια άσχημη στιγμή τώρα. Ναι, και όλο το ποδόσφαιρο από όλες τις χώρες, όλοι οι οπαδοί, οι παίκτες, οι ομάδες ήταν στο πλευρό του, διότι οι οπαδοί της Βαλένθια του κάνανε ρατσιστική επίθεση, τον βρίζανε. Δέχθηκε μια άσχημη επίθεση. Ναι, και εντάξει, όλες οι ναι, σε αυτό το πράγμα ομάδες, νομίζω ότι όλες οι ομάδες είναι ας πούμε ενωμένες ώστε να το αντιμετωπίζουν τέτοια φαινόμενα. Και εννοείται ότι και η ίδια η Βαλένθια έβγαλε επίσημη ανακοίνωση. Ναι, το κατέκρινε.
Αλλά εντάξει, γενικά η οπαδή της Βαλένθια είναι λίγο προκλητική προς τους παίκτες. Ναι. Της αντίπαλης ομάδας. Ναι, αυτό ισχύει. Και πιο παλιά δηλαδή με το Μέση είχε γίνει Και όχι μόνο η οπαδή της Βαλένθια, και άλλες έτσι γνωστές ομάδες ευρωπαϊκές. Τη Λάτσιο σκέφτεσαι. Ναι, τη Λάτσιο και, αλλά και άλλες που υπάρχουν, έτσι. Δυναμό Κιέβου. Δυναμό Κιέβου, και όχι μόνο με ρατσιστικές επιθέσεις. Και γενικώς το να δημιουργούν μια ατμόσφαιρα εναντίον των αντιπάλων λίγο πιο επιθετική. Ας πούμε και η Μίλαν πριν λίγο καιρό ήταν πιο... Η οπαδή της ήταν πολύ πιο επιθετική απέναντι στην Ίντερ. Ναι, ήταν το ντέρμπι αυτό το... Ναι, για παράδειγμα, έτσι. Όπως και πριν αναφέραμε ότι ο τελικός κυπέλλου ήταν εδώ στην Ελλάδα χωρίς κόσμο. Ναι, όπου και εδώ στην Ελλάδα συμβαίνει αυτό συνέχεια. Αλλά ναι, σε ό,τι έχει να κάνει με ρατσιστικές επιθέσεις, είναι οι ομάδες πιο ενωμένες απέναντι σε τέτοιου είδους φαινόμενα που είναι πιο ακραία. Εννοείται αυτό, εντάξει. Ναι. Και οι τρεις κύριες ομάδες που προκαλούν τέτοιου είδους περιστατικά, βασικά τέσσερις είναι και στη Ρωσία, είναι η Δυναμό Κιέβου, η Λάτσιο και νομίζω και στη Μόσχα. Η Τσεσεκά ή η Ζενίθ στη Ρωσία. Δεν είμαι σίγουρος. Αλλά ναι, είναι και ρωσικές ομάδες που προκαλούν. Πάντως η Ζενίθ είχε δημιουργήσει ένα μικρό ζήτημα πριν κάποια χρόνια με τον Μάλκομ, νομίζω. Τον παίκτη της Μπαρσελόνα που είχε πάει εκεί. Ναι. Του είχαν κάνει επίθεση, νομίζω. Ρατσιστική. Εντάξει, κατά καιρούς δυστυχώς γίνεται. Συμβαίνει, ναι, συμβαίνει. Αυτό. Και όχι μόνο στο ποδόσφαιρο. Και ο Μπαλοτέλη είχε. Ναι, ο Μπαλοτέλη, ο οποίος νομίζω είχε αποχωρήσει κιόλας από τους αντίπαλους οπαδούς. Από αυτά που φώναζαν εναντίον του. Και αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να ήταν και ο Λουκάκου. Ναι, και ο Λουκάκου και ακόμα και παίκτες σε παίκτες το κάνουν αυτό. Και όχι ο Τέβες. Ο Σουάρες με τον Ευρά. Ναι, ναι, ο Σουάρες με τον Ευρά ήταν. Ο Σουάρες του έκανε ρατσιστική επίθεση. Αλλά νομίζω το πλήρωσε αυτό εντός εισαγωγικών, έτσι. Δεν το άφησε ο Ευρά έτσι. Και είναι κρίμα να το βλέπεις αυτό να συμβαίνει, ειδικά και όλα όταν είναι μεταξύ ποδοσφαιριστών. Και ποδοσφαιριστών όπως είναι ο Σουάρες, ο οποίος είναι από τους κορυφαίους. Ναι, πόσο γνωστός και... Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τα υπόλοιπα, τα οποία αναφέραμε πιο πριν, περιμένουμε... όλες τις εξελίξεις. Στην επόμενη εκπομπή σίγουρα θα μιλήσουμε για το τελικό του Europa. Αυτό είναι το κύριο θέμα συζήτησης. Το περιμένουμε που με ανυπομονησία. Θα έχει ήδη γίνει το παιχνίδι, θα έχει βγει η νικήτρια. Ακριβώς. Και θα το συζητήσουμε αρκετά την επόμενη εβδομάδα. Θα έχουμε πράγματα να πούμε. Αν έχουμε και κάποια εξέλιξη σχετικά με το τελικό του Conference ή με το τελικό του Champions League, θα τα αναφέρουμε και αυτά προφανώς. Και γενικά με ό,τι άλλο έχουμε. Από ειδήσεις και από νέα σχετικά με τις ομάδες. Αυτά από εμάς. Δεν ξέρω αν έχεις... ήταν λίγο πιο. Ναι, είχαμε λιγότερα. Εκπομπή, γιατί είναι λίγο... Είχαμε λιγότερα θέματα. Ναι. Είχαμε λιγότερα ζητήματα. Δεν είχαμε κάποιες σημαντικές εξελίξεις. Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο σχετικά με αυτά. Όχι, εντάξει. Ναι, νομίζω ότι τα καλύψαμε λίγο πολύ όσα θέλαμε να πούμε και όσα ήταν να πούμε. Αυτά από μας. Ελπίζουμε να έχετε ένα ωραίο βράδυ. Ελπίζουμε να έχετε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Και αναμένουμε να δούμε και όλους τους αγώνες που περιμένουμε. Αυτά από μας. Ήταν άλλη μια εκπομπή Χατρίκ εδώ πέρα, στο κανάλι της Νέας Μύρνης. Κυριάκος Μαγκριώτης, Λάζαρος Μερεντίτης. Κάθε Πέμπτη 7 με 8. Κάθε Πέμπτη. Να έχετε ένα ωραίο βράδυ και σας αποχαιρετούμε. Γεια σας, καλό βράδυ.